Ηλίας, Ραψοδία Ρο, στίχος 582. Η θεά Αθηνά παίρνει τη μορφή του Φοίνικος και εμψυχώνει το Μενέλαο και του βάζει στα στήθη του το θάρρος της Μήγας. Ύστερα ο Όμηρος αρχίζει να μιλά για τον Ποδή που τον σκοτώνει ο Μενέλαος. Αυτός, λέει, ο Ποδής ήταν σύνδυπνος του Έκτορος και λέει ότι τον σκότωσε στον ζωστήρα στην κοιλιά. Τον χτύπησε και έτσι τον σκότωσε. Σημειώνει ο Ευστάθιος εδώ. Αυτή η φιλία, λέει ο Ευστάθιος, προέρχεται από η λαπίνη. Η λαπίνη είναι το γεύμα, το δείπνο. Και ομιλία συμποτική, αυτό σημαίνει η λέξη η λαπίνη. Γεγονότα που κάνουν μια καλή φιλία. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Έκτορ δεν αγαπούσε τον Ποδή μόνο ως σύνδυπνο, αλλά και ως αγαθόν, ως γενναίο, λέει στο στίχο 576. Να πω κάτι έτσι, το ναι, έχεις αναφέρει εσύ, να πηγαίνει το μυαλό μας. Σύντροφος, αυτός που τρώει μαζί σου, σημαίνει και κατ' επέκταση αυτός που κάνει συμπόσιο μαζί σου. Άρα αυτόν με τον οποίο συζητάς, αυτόν με τον οποίο γνωρίζεσαι ναι, καλά. Γιατί για τους Αγίους δεν ήταν το δείπνο απλά για το φαγητό. Το φαγητό ήταν το μικρότερο κομμάτι. Ήταν πρόφαση. Η πρόφαση, σωστά. Ήταν η συζήτηση μέσω της πόσεως. Για ποιους γνωρίζεις καλύτερα παρά αυτούς που συζητάς μαζί τους. Και δέστε πόσο έχουμε παρακβάσει που το σύγχρονο savoir-vivre επιβάλλει όποιος τρώει δεν μιλάει. Ναι. Εκείνη την ώρα καλό είναι, βέβαια ούτε μετά. Ούτε αυτοί μιλούσαν όταν έτρωγαν. Ούτε οι αρχαίοι. Αλλά ούτε μετά. Ναι, τώρα ούτε μετά, ναι. Εκείνο ήταν άλλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα, τα έχουμε πει για το συμπόσιο. Λοιπόν, τον αναγνωρίζει λέει ως σύνδυπνο, αλλά και ως αγαθό, ως γενναίο και πριν από αυτό τον αναγνωρίζει ως αφνιόν. Αφνιός, 576 στίχος. Πλούσιο δηλαδή. Πώς θα μπορούσε διαφορετικά ένας πένης να είναι εταίρος, φίλος με έναν μεγιστάνα όπως είναι ο Έκτορ, λέει ο Ευστάθιος. Αν δεν είχε δώρα με τα οποία θα ωφελούσε τον φίλο του. Είναι φυσικό. Μία φιλία ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους δεν μπορεί να διαρκέσει. Τώρα αυτό το χωρίο το σχολιάζει ο Αθήναιος στο βιβλίο του Διπλοσοφιστό. Ό,τι αφορά το φαγητό και τα συμπόσια τα σχολιάζει ο Αθήναιος. Έκτο βιβλίο, 236 σε και εξής είναι το χωρίο, επίσης έχει άλλη και δεύτερη αρρύθμιση στο 29 κεφάλαιο. Πρώτος ο Όμηρος παρουσίασε κάποιον παράσιτο. Ο Αθήνος τον παρονομάζει παράσιτο. Σιτίζεται παρά το Έκτορη, είπαμε. Λέγοντας ότι ο Ποδής ήταν αγαπητός σύντροφος στο φαγητό του Έκτορος και παραθέτει αυτούς εδώ τους στίχους 575-577, διότι χαρακτηρίζει αγαπητό τον φίλο που δειπνεί μαζί του. Γι' αυτό τον παρουσιάζει να τραυματίζεται στην κοιλιά που είπαμε. Στην κοιλιά λοιπόν τραυματίστηκε, που είναι κατά ζωστήρα. Κατά ζωστήρα λέει. Και τον τραυματίζει, προσέξτε, τον τραυματίζει λέει ένας Σπαρτιάτης, ο Μενέλαος, άνθρωπος που είχε καλλιεργήσει τον εαυτό του στην αυτάρκεια. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ συμβολικά όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν μέσα στην Ιλιάδα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Τον Έκτορα εγγύσε στα ιστάμενος παρότρινεν ο Απόλλων με τον Φένοπα Ασιάδη όμοιος, παίρνει τη μορφή του Φένοπος, που από άπαντας τους ξένους φίλτατος του ήταν. Λέει ο Ευστάθιος εδώ ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη φιλία την από η λαπίνης και την από ξενίας. Άλλη είναι η φιλία, ο σύνδυπνος που λέμε, που δειπνεί μαζί με τον άλλον και η ξενία είναι ο φίλος από φιλοξενία. Υπάρχει διαφορά λέει ανάμεσα στις δύο φιλίες. Στην Άβυδο κατοικούσε αυτός και σε αυτόν μοιάζοντας προσήπεν ο μακροσαϊτευτής Απόλλων, εκάεργος, το έργο του από μακριά. Έκτορα του λέει, ποιος άλλος το εξής από τους Αχαιούς θα σε φοβόταν. Τώρα που τον Μενέλαο φοβήθηκες, που πριν λογιζόταν μαλθακός εχμομάχος, μαλθακός εχμητής, ναι. Τώρα έφυγε αφού μόνος επήρε τον νεκρό από τους Τρώες και τον δικό σου απέκτηνε πιστόν εταίρο, γενναίος τους προμάχους, τον Ποδή, τον γιο του Ιετίωνος.
Έτσι είπε και εκείνον νεφέλη άγχους τον κάλυψε μελανή, λέει. Αυτήν εδώ τη φράση την είχα ακούσει από μία γνωστή μου, η οποία όταν της έκλεψαν την τσάντα, είπε, ήταν σαν να με σκέπασε, λέει, ένα σύννεφο. Από τη, τώρα που το διαβάσαμε εδώ, που το διάβαζα, που το ετοίμαζα, θυμήθηκα εκείνη τη φράση, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Μου είχε φανεί ποιητική έκφραση. Και λέω, η γυναίκα αυτή δεν ασχολείται με... Δεν συνηθίζει τέτοιες εκφράσεις. Αλλά αισθάνθηκε αυτό το πράγμα όταν... από τη βαθιά θλίψη, από την... σαν απόγνωση, σχεδόν απόγνωση. Και όταν την είδα εδώ στον Όμηρο, είπα ότι έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι αισθάνεται ο άνθρωπος σε ένα τέτοιο σημείο της ζωής του. Νεφέλη λοιπόν άγχους τον εκάλυψε μελανή και έβιδια των προμάχων αρματωμένος με λαμπερό χαλκό. Και τότε ο Κρονίδης πήρε τη θησανωτή αιγίδα, την ακτινοβόλο, αιγίδα θησανώησα, μαρμαρέιν, μάρμαρος είπαμε είναι επίθετο, μάρμαρος πέτρι, μαρμαρέιν λέει αιγίδα, που λάμπει δηλαδή. Και την είδη με νεφέλες κατεκάλυψε και αφού άστραψε πολύ και βρόντισε μεγάλος, την ετίναξε την αιγίδα, νίκη στους Τρώες δίνοντας και φευγατίζοντας τους Αχαιούς. Πρώτος ο Πινέλαιος, ο βιωτός, άρχισε το φευγιό, τον φόβο. Φόβο σημαίνει τροπή σε φυγή. Αυτός που φοβάται τρέπεται σε φυγή. Αυτός ο Πινέλαιος, ο βιωτός, είναι ο πρώτος που αναφέρει ο Όμηρος στον κατάλογο των Αχαιών. Είναι στο 494 της Β' Ραψοδίας. Πρώτος στον κατάλογο. Γιατί ευλήθη, λέει, στον νόμο με δώρη, καθώς πρόσω ήταν στραμμένος πάντα, στην άκρη επιπόλαια, άκρον επιλίγδιν. Να το πούμε εδώ. Ένα σχόλιο έχω για αυτό το άκρον επιλίγδιν. Τη φράση αυτή την αναφέρει ο Λουκιανός στο έργο του Νιγρίνος, στο σχολείο 36, ένα βιβλίο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μας δίνεται, να μιλήσουμε πρώτα για το έργο και μετά θα πούμε το χωρίο αυτό. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον έργο όπως ο Νιγρίνος του Λουκιανού. Αυτό το έργο είναι αποτέλεσμα της προσωπικής επαφής του Λουκιανού με τον φιλόσοφο Νιγρίνο, για τον οποίο οι μόνες πληροφορίες που έχουμε είναι από το κείμενο, μόνο από αυτό το κείμενο. Πρόκειται για έναν νεοπλατωνικό φιλόσοφο, πιθανώς Ρωμαίο και σύγχρονο του Λουκιανού, δεύτερος αιώνας μετά. Αυτό το έργο του Λουκιανού είναι σημαντικό επίσης για τις πληροφορίες που μας δίνει για την κοινωνική κατάσταση και τις ηθικές αξίες της εποχής. Απουσιάζει το πνεύμα της διακομόδησης που τόσο συνηθίζει ο Λουκιανός. Εκφράζει τον σεβασμό του προς τον φιλόσοφο. Το έργο έχει τη μορφή διαλόγου με κάποιο φίλο του, ο οποίος απορεί για την αλλαγή στη συμπεριφορά του Λουκιανού, ο οποίος έχει γίνει πιο σοβαρός. Και του λέει, τι συνέβη με σένα και άλλαξε συμπεριφορά. Και εκείνος του απαντά ότι οφείλεται στην ακρόαση των διδασκαλιών του Νιγρίνου που τον συνάντησε όταν πήγε στη Ρώμη. Και αρχίζει να αναδιηγείται τα λόγια και το πνεύμα διδασκαλίας του φιλοσόφου. Αυτό μου θυμίζει τον Πλάτωνα, που είναι διάλογοι στα οποία υπάρχουν αναδιηγήσεις. Στο έργο αυτό ο Λουκιανός αναφέρει και άλλα ομηρικά χωρία. Αναφέρει αυτό, αναφέρει όμως και άλλα. Να δούμε λίγο το χωρίο αυτό. Είναι το τέλος του βιβλίου, το τέλος του έργου, και λέει, θα σας το διαβάσω γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρεται στους φιλοσόφους ήρωες που είπαμε, που συζητούμε. Φιλόσοφοι τοξότες είναι εδώ. Αν λοιπόν πρέπει κι εγώ, το τέλος είπαμε, το 36 και μετά, αν λοιπόν πρέπει κι εγώ τώρα να προσθέσω κάτι στη γλώσσα των φιλοσόφων, να τι νομίζω γι' αυτόν. Μου φαίνεται ότι η ψυχή του καλλιεργημένου ανθρώπου μοιάζει με πολύ απαλό στόχο. Στη ζωή υπάρχουν πολλοί τοξότες και οι φαρέτρες τους είναι γεμάτες από διάφορα και κάθε είδους λόγια. Δεν βρίσκουν όμως όλοι το στόχο τους. Ορισμένοι από αυτούς τεντώνουν πολύ τις χορδές και πετάνε το βέλος δυνατότερα από όσο πρέπει. Και αυτοί βρίσκουν το στόχο.
Τα βέλη όμως δεν μένουν πάνω σε αυτόν, αλλά διέρχονται με την ορμή τους και προσπερνούν, αφήνοντας την ψυχή μόνον ένα ανοιχτό τραύμα. Άλλοι πάλι κάνουν το αντίθετο. Από την αδυναμία και την ατονία, τα βέλη που ρίχνουν δεν φτάνουν μέχρι το στόχο, αλλά τις περισσότερες φορές χάνουν την ορμή τους και πέφτουν στο μέσο της διαδρομής. Και αν κάποτε το βέλος φτάσει στο στόχο, μόλις που εγγίζει επιπόλαια την άκρη του, άκρον επιλίγδιν, και λέει αυτήν εδώ, αυτόν εδώ το μισό στίχο του 599 της Ρόρα Ψωδίας που εξετάζουμε. Χωρίς όμως να κάνει βαθιά πληγή, αφού δεν ρίχτηκε με μεγάλη δύναμη. Εκείνος όμως που είναι καλός τοξότης, όμοιος με αυτόν, θα κοιτάξει πρώτα προσεκτικά τον στόχο. Αν είναι πολύ μαλακός ή αν είναι πολύ σκληρός για το βέλος. Γιατί υπάρχουν και άτρωτοι στόχοι. Αδίκως μιλάς δηλαδή. Όταν δει αυτά, τότε αφού αλείψει το βέλος, όχι με ζωικό δηλητήριο όπως είναι αλλημένα των σκυθών, ούτε με φυτικό όπως τα βέλη των κουρίτων, αλλά με ελαφρά δεικτικό και γλυκό φάρμακο. Με αυτό αλείφει το βέλος και το ρίχνει επιδέξια, ευτέχνος, λέει. Το βέλος που θα ρηχτεί με τη σωστή δύναμη καρφώνεται τόσο μέχρι να διαπεράσει. Μένει στο στόχο και αφήνει το μεγαλύτερο μέρος του φαρμάκου που σκορπίζεται ολόγυρα και πλημμυρίζει την ψυχή. Για τους λόγους του φιλοσόφου μιλάει. Για τούτο το λόγο ευχαριστιούνται και δακρύζουν εκείνοι που τους ακούνε. Πράγμα που έπαθα κι εγώ ο ίδιος, λέει ο Λουκιανός. Γιατί βαθμιαία το φάρμακο του Μυγρίνου εννοεί, διαπότισε την ψυχή μου. Μου έρχεται λοιπόν να του πω εκείνο το λόγο. Χτύπα έτσι και θα γίνει φως. Όπως λέει στο Θήτα, αυτός είναι ένας στίχος, 282 στίχος της Θήτα Ραψοδίας της Ιλιάδος. Πάλι ένας στίχος δηλαδή ομυρικός. Γιατί όπως ακριβώς δεν τρελαίνονται όλοι όσοι ακούνε το φρυγικό αυλό, παρά μόνο όσοι κυριεύονται από τη μανία της ρέας και με τη μουσική ξαναφέρουν στο νου τους το πάθος τους, έτσι και εκείνοι που ακούνε τους φιλοσόφους δεν ενθουσιάζονται όλοι και δεν φεύγουν με τραύματα, αλλά μονάχα εκείνοι στην ψυχή των οποίων υπάρχει κρυμμένο κάτι συγγενές προς την φιλοσοφία. Έχω μια ιδέα. Άρα λοιπόν ο Οδυσσέας όταν ετοιμάζει το στόχο του, το τόξο του, που είναι η φιλοσοφία του, την οποία δεν μπορεί να προσεγγίσει ο καθένας, άντε, παρά μπράβο, μόνον αυτός. Άντε μπράβο, μόνον αυτός μπορεί να τεντώσει το τόξο. Ναι, και ετοιμάζει τα βέλη του και πολύ εύστοχα χτυπάει. Πρώτα περνάει μέσα από τα 12. Αποδεικνύει τη δύναμη του. Τσεκούρια, ναι. Της φιλοσοφίας του. Είναι ευθεία. Ευθεία είναι η φιλοσοφία. Δεν κάνει φιωριτούρες. Ναι. Είναι τίμια. Ναι, ναι. Και εύστοχη. Και με τα λόγια του σκοτώνει τους μνηστήρες. Δηλαδή διδάσκει την ορθή διακυβέρνηση. Ναι. Και τους φετεριστές τους εξοντώνει, με λίγα λόγια δηλαδή τους ακυρώνει. Ναι. Είναι ένας καλός πολιτικός λοιπόν, ένας καλός φιλόσοφος. Ναι. Και να τελειώσουμε με το έργο, λέει και εσύ και εγώ, λέει, του λέει ο φίλος του, τώρα λέει έχουμε πληγωθεί από αυτά που μου λες, λέει με έχεις επηρεάσει για τον Υγρίνο, γιατί αυτό είναι το τέλος του έργου, το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό και από αυτά που μου είπες λέει με πλήγωσες και εμένα και λέει και τι θα κάνουμε τώρα, λέει, που και εσύ και εγώ έχουμε πληγωθεί από το τόξο αυτού του φιλοσόφου και λέει και αυτός στο τέλος θα κάνουμε, λέει, ό,τι έκανε ο Τίλεφος. Θα πάμε σε αυτόν που μας πλήγωσε να τον παρακαλέσουμε να μας γιατρέψει. Ο Τίλεφος, να πούμε, το λέει εδώ στο σχόλιο πίσω. Ο Τίλεφος λοιπόν, α, τον μπέρδευσα τώρα κάπου, να το. Κατά τη διάρκεια, λέει, της Τροϊκής εκστρατείας, οι Έλληνες εισέβαλαν στη Μυσία. Ο βασιλιάς της Μυσίας με ύψιλον Τίλεφος πληγώθηκε από τη λόγχη του Αχιλλέως. Η πληγή δεν γιατρευόταν, με δεδομένο ότι ο Αχιλλέας είναι φιλόσοφος, λοιπόν. Πληγώθηκε λοιπόν τη λόγχη του Αχιλλέως, η πληγή δεν γιατρευόταν και ο Χρησμός ανέφερε ότι θα τη γιατρέψει εκείνος που την προκάλεσε, ο Τρόσας και Ιάσατε. Ιάσετε.
Το έτσι ο Τίλεφος αναγκάστηκε να πάει στην Ελλάδα αφού μία τρικυμία έφερε τα πλοία των Ελλήνων πίσω στην πατρίδα τους. Επειδή υπήρχε ο χρησμός ότι μόνο ο Τίλεφος θα οδηγούσε τους Έλληνες στην Τρία, ο Αχιλλέας αναγκάστηκε να γιατρέψει την πληγή του Τίλεφου, ο οποίος έδωσε οδηγίες στους Έλληνες για το ταξίδι στην Τρία. Δηλαδή, αν τα δούμε αυτά με άλλα μάτια, θα φτάσουμε σε... Με το κλειδί αυτό που... Με το κλειδί, ότι ο ήρωας, ο πολεμιστής είναι φιλόσοφος. Ο Τοξότης εδώ είναι φιλόσοφος. Και να θυμηθούμε τη μεγάλη... Το προτείνω το βιβλίο Νιγρίνος του Λουκιανού. Ναι, για πες. Αυτό που είχε αλλάξει δυστυχώς σε σημασία, που ήταν όμως κεντρικό, το αμαρτάνο, το οποίο σημαίνει αστοχό. Αστοχό, ναι. Αυτό είναι το κακό, να αστοχήσει δηλαδή κάποιος. Ναι. Όχι να μην τρώει την Παρασκευή και να... αυτά είναι, είναι παιδαριώδη. Αφελή και ανόητα. Όταν θέλεις να κάνεις ένα λαό ανόητο... Πρώτος, φυσικά, ο στόχος, βλέπεις να... ποιος είναι ο στόχος της ηγεσίας. Ναι. Πρώτος ο Πινέλαιος, λοιπόν, ο βιωτός, άρχισε το φευγιό, γιατί ευλήθη στον νόμο με δώρη, καθώς πρόσω ήταν στραμμένος στην άκρη επιπόλαια. Γι' αυτό μιλούσαμε, άκρον επιλίγδιν. Το ακρότατον. Α, να πούμε ότι αυτό είναι κάτι ανάλογο, λέει στο Δέλτα 136, ακρότατον ο ιστός επέγραψεν χρώα φωτός, λέει. Εκεί πληγώνει ο Πάνδαρος τον Μενέλαο. Θυμάστε εκείνο το σημείο που, πώς το λένε, λιποθύμησε ο Αγαμέμνον μόλις είδε, έτσι, έχασε το θάρρος του μόλις είδε τον αδερφό του τραυματισμένο. Είναι εκείνη. Είναι κάτι ανάλογο. Εδώ λέει, πώς γράψεν, εκεί λέει επέγραψεν. Είναι ένα ανάλογο τραύμα. Μου θύμισε, τέλος πάντων, γι' αυτό το βρήκα. Και του έγραψεν, λέει, του τσουγκράνησε το οστούν ως πέρα η αιχμή του Πολυδάμαντος. Γιατί εκείνος κοντά ελθόν τον έβαλε. Τον λύει το πάλι. Τελειώσαμε με αυτή την ιστορία. Τον λύει το πάλι ο Έκτορ, από κοντά έπληξε στον καρπό του χεριού. Τον γιο του μεγαλοθύμου Αλεκτρίωνος και τον έπαυσε από τη μάχη. Και έτρεξε κοιτάζοντας τριγύρω, γιατί δεν είχε πια ελπίδα το έγχος, το δώρι κρατώντας το χέρι του να μάχεται τους Τρώες. Τον Έκτορα ο Ιδωμενεύς, καθώς τον λύει το όρμησε, έβαλε στο θώρακα κατάστηθα παρά τον μαστό και στον αρμό του έσπασε το μακρύ δόρυ και εβόησαν οι Τρώες. Εκείνος πάλι τον Ιδωμενέα Δευκαλίδη ακόντισε πάνω στον δίφρο ενώ στεκόταν και μόλις που αστόχησεν, άμαρτεν, νάτο, κοίταξε τώρα σύμπτωση, άμαρτεν. Όμως του Μυριώνη τον οπαδό και ηνίωχο τον Κύρανο με όμικρον γιώτα, που από την καλοκτισμένη λίκτο επόταν του, πεζός στο πρώτο φως εγκαταλειπών της αμφίκυρτης νύης, ο Ιδωμενεύς ήλθε. Και στους Τρώες μέγα κράτος τα έδινε. Κράτος εννοεί, λέει ο κύριος Δούκας πίσω, νίκη, ισχύ. Κράτος, το κράτος που λέμε σήμερα αυτό θα πει, ισχύς. Επικράτηση. Επικράτηση, ναι. Αν ο Κύρανος γρήγορα τους ταχύποδες δεν έφερε νύπους. Και ήλθε σωτήρας, φάος, λέει, φως. Όταν λέμε να γίνει φως, πως λέει μέσα στην Ιλιάδα, σημαίνει να έρθει σωτηρία, ανάσα. Και φως λοιπόν σωτήρας του έγινε και του έδιωξε την ανηλεή ημέρα. Νηλαία σήμερα είναι η ημέρα που πεθαίνει κάποιος. Ανελέητη. Αυτός όμως απόλυσε τη ζωή του από τον ανδροφωνιά Έκτορα. Αυτόν έβαλε υπό τη γνάθο και το αυτί και τα δόντια του τα πέταξε η άκρη του δόρατος, τέμνοντας τη γλώσσα του στη μέση, διά δε γλώσσαν τα με μέσιν. Ερείπιο έπεσε από το όχημα και τα ηνία κύλησαν στη γη. Και αυτά ο Μυριώνης τα έλαβε με τα προσφυλή του χέρια, σκύβοντας το πεδίο. Και στον Ιδωμενέα προσείπεν, μαστίγωσε τώρα, ώσπου στις γρήγονες νύες να αφιχθείς, γνωρίζεις πια και ο ίδιος ότι δεν θα επικρατήσουν οι Αχαιοί. Έτσι είπε και ο Ιδωμενέας χτύπησε τους καλύτριχες ύπους προς τις σκύλες νύες, γιατί δέος έπεσε στην καρδιά του, δέος έμπεσε θυμό, και ούτε διέλαθεν από τον μεγαλόκαρδο Έαντα και τον Μενέλαο ότι ο Ζεύς τους Τρώες χάριζε τέλεια νίκη. Πρώτος εκείνους άρχισε να μιλά ο μέγας Τελαμόνιος Αίας. Μιλά τώρα ο Αίας σε ένα εξαιρετικό χωρίο. Ο Αίας δεν συνηθίζει να μιλά πολύ, εδώ είναι μεγάλος, θα έλεγα, ο λόγος του. Πόσο είναι, 20 στίχους.
Πω πω, τώρα ακόμα και ο πιο νήπιος γνωρίζει ότι στους Τρώες ο ίδιος ο πατέρας Ζεύς δίνει αρρωγή. Ωραία, καταλαβαίνουμε ότι οι δυνάμεις είναι εναντίον μας. Τι σημαίνει τώρα, τα παρατάμε? Όχι, όχι βέβαια. Γιατί εκείνον τα βέλη λέει όλα πιάνουν. Όποιος και αν ρίξει, κακός ή αγαθός. Γιατί ο Ζεύς τα πάντα κατευθύνει. Ζεύς δε έμπεις πάντα ηθήνει. Τα ηθήνει, δε κατευθύνει. Τα δικά μας λέει όλα άστοχα πέφτουν στη γη. Ελάτε όμως να σκεφτούμε μόνοι μας την άριστη βουλή. Δεν εγκαταλείπει. Να σκεφτούμε λέει, δεν πάμε καλά. Για να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Αυτό, και, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να σκεφτούμε. Α, θα την πει σε αυτή την ιστορία την πούμε μεταξύ μας. Και μας είπε ένας φίλος για έναν μεγάλο έμπορα ρούχων, τι είπε για τους Έλληνες. Θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι τώρα όμως, τι ήταν εντελώς. Είπε ότι αν λέει, λέει κάποιοι Έλληνες καθίσουν λέει, πάνω από μια δουλειά να την κάνουν, τότε τρέμει ο κόσμος. Μάλιστα. Και δεν ήταν Έλληνας αυτός. Και, ναι, 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 έχεις δίκιο τώρα που μου το θυμίζεις. Λοιπόν, οι δυνάμεις είναι εναντίον μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Να σκεφτούμε μόνοι μας την άριστη βουλή. Και πώς τον νεκρό θα σύρουμε, το ένα, και πώς εμείς οι ίδιοι θα δώσουμε χαρά στους φίλους εταίρους νοστώντας. Και θα τον πάρουμε λέει, και θα επιστρέψουμε. Αφού εκείνοι προς τα εδώ ορώντες θλίβονται που μας βλέπουν. Και ούτε λένε του Έκτορος ανδροφωνιά το μένος και τα άπτα τα χέρια του, τα κατανίκητα θα πει, ότι θα ανασχέσουμε. Θλίβονται που μας βλέπουν και λένε ότι δεν θα τα καταφέρουμε να ανασχέσουμε τους Τρώες. Αλλά πώς πίσω στις μελανές νύες θα επιπέσουμε? Ας υπήρχε ένας εταίρος να αναγγείλει τάχιστα στον Πηλεΐδη, επειδή φαντάζομαι δεν θα έμαθε τη θλιβερή αγγελία λιγρής αγγελίης. Δεν θα έμαθε λέει ότι ο φίλος του εταίρος απολέστη. Αλλά λέει δεν δύναμε να ειδώ τι ούτων μεταξύ των Αχαιών, κάποιον δηλαδή που να πάει να πει την αγγελία, γιατί με ομίχλη κατέχονται όμοια αυτοί και οι ήπιοι. Και τελειώνει το λόγο του με μία προσευχή. Μία προσευχή που από την πρώτη στιγμή που διαβάσαμε την Ιλιάδα, τη σημείωσα την προσευχή και τη λέω. «Ζεύ Πάτερ, ποιήσον έθριν, λέει, αλλά σύ ρίσε η πιέρωση Υίας Αχαιών, σώσε, φύλαξε από την ομίχλη τους γιους των Αχαιών, ποιήσον έθριν, κάνε εθρία και δώσε στους οφθαλμούς να δουν, δώσ' δοφθαλμοί συνειδέστε και μέσα στο φως πια τόσο από όλες εμάς». Εν δε φάει και όλεσον, αφού τώρα έτσι σ' αρέσει, λέει. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Κάνει σχολιασμό ο Λογκίνος, το ξέρετε το βιβλίο του Λογκίνου, περί ύψους, στο 9 χωρίο. Ένα βιβλίο που επίσης προτείνω είναι το, αυτό το Λογκίνος, ας πούμε μερικά στοιχεία για το βιβλίο, είναι το όνομα που αποδόθηκε συμβατικά στον άγνωστο συγγραφέα του κειμένου αυτού, είναι κείμενο του 1ου αιώνα μετά. Είναι σύγγραμμα υψηλής αισθητικής και κριτικής το κείμενο. Σχολιάζει και κάνει κριτική για τα λογοτεχνικά έργα της αρχαιότητος, για τα κείμενα αυτά. Θέμα του είναι το υψηλό και το μεγαλοπρεπές ύφος, γι' αυτό και λέγεται περί ύψους. Μιλά για όλα τα κείμενα που έχουν υψηλό ύφος και λέει να, κοιτάξτε πώς το λέει εδώ με υψηλό τρόπο, πώς θα υποθεί καλύτερα αυτό. Για το υψηλό και μεγαλοπρεπές ύφος του λόγου λοιπόν, σε όλα τα είδη του λόγου. Ο συγγραφέας συνδυάζει τις προσωπικές του απόψεις με πλήθος παραδειγμάτων από τους αρχαίους ποιητές. Είναι ένα κείμενο για πεπαιδευμένους. Κακά τα ψέματα, αν δεν έχεις διαβάσει την υπόλοιπη γραμματεία, δεν μπορείς να διαβάσεις αυτό το κείμενο. Πρώτα θα διαβάσεις, θα ξέρεις τους άλλους δηλαδή, γιατί όταν κάνει ένα σχόλιο για ένα έργο, για ένα έργο του Ευρυπίδη για παράδειγμα, αν δεν το ξέρεις, πώς θα καταλάβεις. Μπορεί να αφορμή αυτό για να το, για να το διαβάσεις, ναι. Θα πας στο πτυχίο και λες τώρα αν γραφτώ στην πρώτη δημοτικού. Όχι, είναι ένα κείμενο τέλος πάντων για πεπαιδευμένους, για προχωρημένους, δεν είναι για αρχάριους. Το απόσπασμα λοιπόν που μας ενδιαφέρει τώρα. Ναι, ίσως φίλε μου λέει να μην φανώ οχληρός παραθέτοντας ένα ακόμη χωρίο από τον ποιητή. Να, παθαίνει και αυτός ό,τι ο Λουκιανός.
αναφέρουν χωρία διαρκώς από τον ποιητή. Όταν ο ποιητής είναι γραμμένος με κεφαλαίο, είναι ο Όμηρος. Από εκείνα που αφορούν έργα ανθρώπων και τούτο για να καταλάβεις ότι αυτό συνήθως συμβαδίζει με τις ηρωικές αφηγήσεις του. Ομίχλη έφνης και νύχτα αδιάβατη, άπορος στο ποίημά του, εμποδίζει τους Έλληνες μαχητές. Τότε λοιπόν ο Αίας, μη ξέροντας τι να κάνει, προσεύχεται και παραθέτει τους στίχους αυτούς 645 με 647. Και σχολιάζει, πάθος αντάξιο του Αίαντος τα αλήθεια, γιατί δεν προσεύχεται για να ζήσει. Πολύ ωραία παρατήρηση. Δεν προσεύχεται για να ζήσει. Λέει, ρίσε η πιέρωση ίας αρχαιών, σώσε τους, λέει, και κάνε φως, ποιήσον έθριν. Κάνε τα μάτια μας να δουν, εν δε φάει και όλουσον. Και μέσα στο φως, λέει, κατάστρεψέ μας, άμα σ' αρέσει. Θα θυμηθούμε το μεταξύ το μύθο με την Σεμέλη και τη γέννηση του Διονύσου. Αυτό περιγράφεται. Mm-hmm. Είναι ο θάνατος μέσα στο φως. Μέσα στο φως. Εμείς το λέμε θάνατο τελείωση. Το είναι, τέλος ως τελείωση. Είναι, και όχι ως καταστροφή. Η Σεμέλη ως φιλόσοφος, άμα τη δούμε, που βλέπει το. Φιλοσοφικά ναι. Να τη δούμε. Έτσι. Το θάνατος μπορεί να είναι είτε καταστροφή, είτε όμως ένα, το τέλος και η τελείωσή μας. Πάθος λοιπόν αντάξιο του Αίαντος τα αλήθεια, γιατί δεν προσεύχεται για να ζήσει. Τέτοιο αίτημα, λέει σε παρένθεση, θα ήταν κατώτερον του ήρωος. Αλλά επειδή μέσα στην απραξία του σκότους δεν μπορεί να διοχετεύσει την ανδρεία του σε καμία ευγενική πράξη. Και γι' αυτό αγανακτεί που μένει άπραγος για τη μάχη και παρακαλεί να έρθει το φως το συντομότερο, ώστε οπωσδήποτε να βρει θάνατο αντάξιο της ανδρείας του, έστω κι αν αντίπαλός του είναι ο Ζεύς. «Κάν αυτό Ζεύς αντιτάτητε», λέει το κείμενο.